Στο Έλευση Αρίνα χτες η ομάδα της ΑΕΛ της έλειπε τον γκολ, ό,τι και να έκανε δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακα της Κέρκυρας. Έτσι λοιπόν περιορίστηκε σε αυτό το 0-0 με τις ευκαιρίες να διαδέχονται η μία την άλλη, αλλά και σε κόντρα του ροή του αγώνα η Κέρκυρα να παραλίγο να πετύχει ένα γκολ με το δοκάρι που είχε. Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, όπως λέμε κυρίως στη γλώσσα του ποδοσφαίρου. Μια άλλη, η οποία παρουσιάστηκε για μένα φλίαρη επιθετικά, ενώ έφτανε πολύ εύκολα την μπάλα έξω από τα καρέ της Κέρκυρας. Στην τελική προσπάθεια, η παίκτες της ήταν φλίαρη, ήταν δύστοκη, θα λέγαμε έτσι. Δεν κατάφεραν να σπρώξουν την μπάλα στα δίχτυα για να κλειδώσουν οριστικά και αμετάκλητα το θέμα, αυτό που λέμε, της οριστικής παραμονής στον χώρο της Super League. Βέβαια, τα παιχνίδια που εναπομένουν δεν είναι δύσκολα για την ΑΕΛ, αλλά το θέμα είναι ότι ο κόσμος απογοητεύτηκε από το γεγονός ότι η ομάδα στο δεύτερο γύρο έχει μαζέψει όλους και όλους 6 βαθμούς. Εδώ ήθελα να πω και εγώ, Λάτζαρ, αυτό ήθελα να πω. Ότι έχει, ναι. Νομίζω ότι εδώ και καιρό νομίζω έχει απεμπλακεί την υπόθεση παραμονή και βάση προγράμματος. Και ο κόσμος περιμένει το κάτι παραπάνω, και δηλαδή. Σενάρια. Ναι, μπαίνεις να πάμε σε ακραία σενάρια για να κινδυνεύσεις. Ναι, εντάξει, μπαίνεις σε τη λογική όπως και να έχει. Γιατί κακός ή καλός, όπως θες πες το, στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου βρισκόμαστε, στην Ελλάδα βρισκόμαστε, δεν μπορεί κανείς να πει με σιγουριά το ότι ξημερώνει, αν θες καλύτερα. Δεν ξέρεις τι. Θυμάσαι πέρυσι τι είχε γίνει τελευταίες αγωνιστικές. Καταδικασμένος θεωρούνταν και ο Ηρακλής, καταδικασμένος θεωρούνταν και ο Λεβαδιακός και στις τελευταίες αγωνιστικές άρχισαν και είχαν γίνει η Μπαρτσελώνα και Ρεάλ με τα παιχνίδια που έδιναν. Εντάξει, αυτή η περίπτωση. Λοιπόν, χρειάζεται προσοχή. Η ΑΕΛ λοιπόν χτες δεν είχε αυτή τη μεθοδικότητα που έπρεπε. Για μένα το παιχνίδι χτες το χάσε ο Πάγκος. Βέβαια, μετά τη λήξη του αγώνα είχαμε την απογόρευση του κ. Ντόστιν, θα τα πούμε αυτά, δεν ήταν για λόγους αγωνιστικούς. Για μένα προσωπικά η ομάδα της ΑΕΛ υστερούσε στο γεγονός ότι μπορεί να είχε πολλούς παίκτες στο χώρο του κέντρου, δεν έβρισκαν όμως διεξόδους στην διπλή άμυνα ζώνη της Κέρκυρας. Αυτός που κουβαλούσε την μπάλα ήταν μόνο ο Μιλοσάβλεβιτς, δεν βοηθήθηκε όσο χρειαζόταν από άλλους κεντρών, και δεν εννοώ τον Άντων Ιφαντινό, ο οποίος έχει ανασταλτικό ρόλο και συχνά πικρά προωθούνταν, αλλά κυρίως από άλλα χαφ. Πολύ μακριά από τον καλό του σε αυτό ο Ντέλετς και ο Κρίσμαν. Ο Περόνε αποκομμένος δεν μπορούσε να βρεθεί με τον Θωμά Νασλίδη. Όταν έγινε αλλαγή του Λεοζίνιο, άρχισαν τα πράγματα, άρχισε να πιέζει πολύ πιο ασφιχτικά, αλλά δεν είχε το χρόνο προκειμένου να πετύχει κάτι καλύτερο και έδειξε ότι δυσκολεύεται σε μαζικές άμυνες η ομάδα της Έλληνας σκοράρει. Σημαντικό όμως είναι και το σημείο που έμεινε η Κέρκυρα με 10, έτσι. Νομίζω μετά η πίεση αυξήθηκε σημαντικά. Ναι. Μία κόκκινη κάρτα στο Σπίνουλα που ήταν άκρος δικαιολογημένη και έπρεπε να είχε βγει από το τσεπάκι του διαιτητή πολύ πιο μπροστά. Ο Σπίνουλας, ο οποίος πριν πάρει την κόκκινη κάρτα, ενώ από το πρώτο ημίχρονο έπαιζε από πολύ νωρίς με κίτρινη κάρτα, από το 22 περίπου, αν θυμάμαι καλά. Στο δεύτερο ημίχρονο καθάρισε του Γουάλας. Έγινε αναγκαστική αλλαγή, αποχώρησε ο Γουάλας. Αναγκάστηκε να παίξει λόγω του γεγονότος ότι δεν ήταν ο Χούπτσεφ στην αποστολή, δεν τον είχε πάρει ο Ντόστανης, δεν περίμενε τέτοια εξέλιξη. Αναγκάστηκε να παίξει με ανάποδο πόδι ο Ρέτζας. Τραυματίστηκε και ο Ρέτζας. Ευτυχώς όμως ξαναμπήκε στον αγωνιστικό χώρο πάλι από το Σπίνουλα. Ένα Σπίνουλα λοιπόν που δικαίωνε αυτή την κόκκινη κάρτα. Έπεσε πολύ άτσαλα και πολύ δυνατά απέναντι στους παίκτες της ΑΕΛ, προκειμένου να κάνει πραγματικότητα αυτό το γεγονός, να πάρει η ομάδα του έστω και ένα βαθμό, όπως και οι υπόλοιποι παίκτες. Μια Κέρκυρα που εμένα προσωπικά δεν με θύμισε σε τίποτα την περσινή Κέρκυρα, σε καμία των περιπτώσεων, ούτε εντός ούτε εκτός. Μια ομάδα η οποία εκτός από το δοκάρι που είχε σε αυτή την, μάλλον σε αυτό το παιχνίδι, τον αγώνα που ήταν καθαρά κόντρα στη ροή του αγώνα, θες καλύτερα, αυτή είναι η ευκαιρία που είχε η Κέρκυρα. Και άλλη μία, αν δεν κάνω λάθος, ένα σουτ. Δεν ήταν η ομάδα αυτή που μας είχε συνηθίσει με τις πλαγιοκοπήσεις, με τη σκληρή άμυνα, με τα χαφ να βγαίνουν, να απειλούν. Ήταν ένα κουμπί, ένα τικ λίγο καλύτερα από τον Πλατανιά. Από ό,τι έχω δει. Από τους έχω δει δηλαδή μέσα στο αρένα. Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΛ δείχνει ότι κάποιοι παίχτες έχουν εφησυχαστεί στο γεγονός αυτό που είπες και εσύ πριν. Αλλά εκείνο που ήθελα να σταθώ και να πω είναι το εξής, και με έκανε εντύπωση ένας φίλαθλος ο οποίος με πιάσε και πρέπει να είναι δάσκαλος, να δεν κάνω λάθος. Δεν το ξέρω 100%. Μετά τη λήξη του αγώνα, μου είπε κάτι που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Μου μίλησε, ήρθε κοντά μου και μου λέει: όλα καλά, μου λέει, ισοπαλία. Εντάξει, δεν πειράζει, ισοπαλία. Αλλού είναι το θέμα, λέει, με εμάς του Λαρισαίους και με αυτή την ομάδα. Δεν μπορούμε να βρούμε όραμα.
Δεν μπορούμε να οραματιστούμε, να ονειρευτούμε αυτή την ομάδα. Έχουμε γίνει μια ομάδα, ναι, μεν Super League, αλλά Super League των μεσαίων θέσεων, χωρίς να μπορούμε να πετύχουμε κάτι παραπάνω. Πιστεύω, λέω, ότι αυτό είναι το κουμπί. Αν θα βρει αυτή η ομάδα όραμα, αν θα το δώσει αυτό το όραμα η διοίκηση της ΑΕΛ, αν θα το δώσει η ίδια ομάδα αυτό το όραμα, τότε πιστεύω ότι θα φέρει ακόμα περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Να σου το πω εγώ λίγο πιο λαϊκά, πώς το βλέπω εγώ για το φίλαρο της ΑΕΛ. Δεν ευχαριστιέται τη Super League. Όταν δεν έχεις όραμα. Θα βγει τώρα κάποιος, θα πει τι δεν έχει όραμα, αφού είσαι ένα βήμα πριν το τελικό, παίζει με τελικό. Δεν είναι αυτό. Όραμα, λέμε από την αρχή της σεζόν να υπάρχουν κάποιοι στόχοι. Και φέτος ο στόχος της ΑΕΛ ήταν εύκολος να επιτευχθεί. Αυτό το 5-10 που είχε πει στην αρχή ο Αλέξης Κούγιας ήταν εύκολο. Ήταν βάση απόδοσης που είχε, όχι όταν ξεκίνησε, αργότερα και λίγο πριν ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος, ήταν πραγματικά εφικτότατο. Όχι εφικτό απλώς να το πραγματοποιήσει η ΑΕΛ, να πάρει μια θέση, να πλασαριστεί εκεί πέρα. Όμως αντί αυτού είδαμε να σπαταλάει συνεχώς βαθμούς. Ακόμα και χθες, σπατάλησε βαθμούς. Για μένα, θα το ξαναπώ μία ακόμα φορά, το είχα πει, αν θυμάσαι, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, αυτό το Δεκέμβριο, όταν η ομάδα της ΑΕΛ είχε φέρει τους Σέρβους, τον Μιλοσάβλεβιτς, τον Χούμπτσεφ, τον Ζή, όχι, ο Ζήτης είχε έρθει από πέρσι, συγγνώμη, από το καλοκαίρι. Και τα άλλα τα παιδιά, τον Γκόικοβιτς θα πω. Λοιπόν, και τους άλλους παίκτες είχα εκφράσει την απορία μου. Εντάξει, καλή παίκτη αυτή. Ο Μιλοσάβλεβιτς βέβαια το έχει δικαιολογήσει ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Αλλά γιατί δεν παίρνει μια κορυφή, γιατί δεν παίρνει ένα επιθετικό, γιατί δεν παίρνει ένα σεντερφόρ να βοηθήσει και τον Ασλίδη, ο οποίος κάνει χιλιόμετρα και κάποια στιγμή έχει κλατάρει στην κυριολεξία τώρα. Είδαμε χθες ότι χρησιμοποιήθηκε ο Περόνε από την αρχή του αγώνα. Δεν μπόρεσε. Δεν μπόρεσε να έχει τη φρεσκάδα που έχει όταν παίζει 30 λεπτά. Δεν μπόρεσε να έχει την φρεσκάδα σε αυτά τα 30 λεπτά. Θα μου πεις τώρα, δεν τον έπαιξαν έτσι όπως έπρεπε. Θεωρώ ότι πήρε κάποιες μπάλιες. Θεωρώ ότι τις μπάλιες αυτές που χρειαζόταν να τις πάρει, τις πήρε. Βέβαια, δεν είναι ο άνθρωπος που μπορείς να πέσει από πάνω του σε μια τέτοια ηλικία και να πεις ότι έχω απαιτήσεις στο έπαρκο από τον Εμμανουέλ Περόνι, ο οποίος μέχρι τώρα κάθε άλλο παρά έχει απογοητεύσει τον κόσμο. Τον έχει ευχαριστήσει και με το παραπάνω με την παρουσία του. Αλλά χτες παρασύρθηκε και ο ίδιος, όπως και οι υπόλοιποι παίκτες της ΑΕΛ, από το νοθρό παιχνίδι που προσπάθησαν να επιβάλλουν οι παίκτες του Γιάννη Ματζουράκη. Οι οποίοι ήρθαν στη Λαρίσα με σκοπό όχι τόσο πολύ να πάρουν το διπλό, όσο κυρίως να διασφαλίσουν την εστία τους και να φύγουν με το 0. Και το κατάφεραν. Το κατάφεραν βάσει αυτής της τακτικής που σου είπα. Παράπονο για μένα η ανορεκτικότητα, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μια τέτοια έννοια, κάποιων ποδοσφαιριστών. Κάποιων ποδοσφαιριστών που οι φίλαθλοι τους έχουν για πολύ, πολύ πιο, τους έχουν, να έχουν πολύ πιο υψηλά στάνταρ. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε ο Μίλος Νταλίτης. Δεν μου άρεσε ο Άντι Κρίσμαν. Δεν μου άρεσε και δεν είχε αυτό που έπρεπε να έχει ο Θωμάς Ανασλίδης. Αλλά εδώ έχουμε να μιλήσουμε με έναν παίκτη ο οποίος έχει παίξει στα 24 από τα 26 παιχνίδια. Έτσι. Λοιπόν, δεν μου άρεσε ο Περόνι έτσι όπως τον έχω μάθει. Έτσι όπως μπαίνει μέσα και χρησιμοποιείται. Είχαμε ένα Ζήτης ο οποίος τα έκανε όλα. Είχαμε ένα Μιλοσάβλεβιτς ο οποίος έπαιρνε την μπάλα, έκανε παιχνίδι. Έκανε το παιχνίδι, αλλά ήταν μόνος του ερμητικά. Είχαμε ένα Φατιόν ο οποίος είναι καθαρά ανασταλτικό χαφ στην κυριολεξία. Και από εκεί και πέρα, με την αλλαγή του Γουάλλας, δεν υπήρχε αριστερή πλευρά να βγει τις έντρες αυτές που χρειαζόταν. Ο Γιάννης ο Μασούρας, πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Είχα δίπλα μου κάποιους Άγγλους, δεν ξέρω ποια ομάδα ήταν, ήρθαν να τον παρακολουθήσουν και είχα και βίντεο και μηχανές. Τους άκουσα που μιλούσαν. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να βελτιώσει κάποια πράγματα ο Πιτσιρικάς. Θα πρέπει να βελτιώσει τη σέντρα. Δεν είναι μόνο η κούρσα. Λάζαρε, εσύ μιλάς ατομικά για τον κάθε ποδοσφαιριστή ξεχωριστά, αλλά σκέψου πόσο δύσκολο είναι τώρα αυτοί οι ποδοσφαιριστές όταν έχουν αλλάξει 4 προπονητές σε μια χρονιά. Πώς μπορεί αυτή η ομάδα να βρει μια αγωνιστική ταυτότητα και να ξέρουν πώς πρέπει να αγωνιστούν και τι πρέπει να κάνουν. Κάθε φορά που αλλάζει προπονητή, προφανώς προσπαθεί να περάσει τα δικά του στοιχεία, αυτό δεν μπορεί να γίνει από μία αγωνιστική στην άλλη. Είναι και όταν μέχρι πρότινος, είχες ένα προπονητή ο οποίος ήταν σκληρός αμυντικογενές προπονητής. Ναι, αυτή ήταν όμως η ταυτότητα της ΑΕΛ τα τελευταία παιχνίδια και με αυτή την ταυτότητα πήρε κάποιους βαθμούς.